Δεν ξέρω αν το βλέπετε αυτό το πράγμα στην ατμόσφαιρα. Είναι σκόνη από την Αφρική. Απίστευτη κατάσταση. Είμαστε πάλι κλειδαμπαρωμένοι μέσα στο σπίτι. Καλημερούδια. Όχι με πάρα πολύ διάθεση σήμερα. Σήμερα δεν είναι στο προηγούμενο βίντεο που σας έλεγα καλημερούδια και έβλεπα και εγώ στο μοντάζ και έλεγα «Ουάου, τι διάθεση είναι αυτή». Σήμερα, παιδιά, δεν έχω ξυπνήσει και πάρα πολύ καλά. Νιώθω πάρα πολύ κουρασμένη. Νιώθω λες και δεν έχω κοιμηθεί καθόλου. Τρελή κούραση, νιώθω κόπωση στο σώμα μου. Και έχω αρχίσει εδώ πέρα πάλι να μην νιώθω καλά. Γιατί όπως σας έδειξα και στο προηγούμενο πλάνο, έξω επικρατεί ένας χαμός. Μιλάμε για τρελή σκόνη. Απίστευτη κατάσταση. Έχει έρθει πάλι σκόνη από την Αφρική και γίνεται. Ο ήλιος δεν υπάρχει και όχι επειδή έχει συννεφιά, επειδή είμαστε καλυμμένοι με σκόνη. Και έτσι νιώθω ότι σέρνομαι και ίσως φταίει αυτό. Δεν ξέρω. Και το θέμα ποιο είναι, ότι επειδή μπήκα στο χάρτη προχθές και είδα ότι είχε αρχίσει να έρχεται σιγά σιγά σκόνη, αέρισα καλά όσο μπορούσα χθες, ξεσκόνησα και σήμερα είπα όλα κλειδαμπαρωμένα. Έχω και έναν αεριστή χώρο, δεν ξέρω αν τον είδατε, ένα καθαριστή χώρο που τον μεταφέρω, γιατί δεν είναι μεγάλος, δεν κάνει για για μεγάλους χώρους και το μεταφέρω. Είμαστε στην κουζίνα, το φέρνω στην κουζίνα. Είμαστε στο σαλόνι, το πάω στο σαλόνι. Είμαστε στο δωμάτιο, το πάω στο δωμάτιο. Αλλά τι να σου κάνει κι αυτός ο δόλιος. Και κάπως έτσι προσπαθώ, αλλά και πάλι πρέπει να βγω σήμερα. Έτσι κι αλλιώς πρέπει να βγω. Να πάω σε κάποιες εξωτερικές δουλειές. Έχω κάποια event σήμερα. Έχω πιλάτες το βράδυ. Γιατί έχω ξεκινήσει και πιλάτες, δεν ξέρω αν σας το έχω πει. Αλλά τέλος πάντων όλα θα γίνουν. Εν τω μεταξύ, επειδή σήμερα δεν έχω ξυπνήσει καλά, η διάθεσή μου δεν είναι πολύ καλή. Κοιτάξτε εδώ πέρα τι έχω κάνει. Από εδώ είναι πιο ανάλαφρα. Και από εδώ φαίνεται είναι Λουδοβίκος. Και πήρα ένα βαρύ λάδι και έβαλα και το χτένιζα προς τα κάτω λίγο για να πέσουν, αλλά δεν μου κάνει τη χάρη. Παιδιά, τι ευχάριστη έκπληξη είναι αυτή εδώ. Κατέβαινα τώρα τις σκάλες με τα πόδια μου βαριά, κατέβαινα ντουμπ ντουμπ ντουμπ. Και είδα αυτά εδώ. Ήρθε ένα courier πριν, αλλά δεν είχα ιδέα τι έφερε. Και τα είχε αφήσει τον από κάτω όρφο του, είπα τον άνθρωπο μην ανεβαίνετε και σας κουράζω. Και κοιτάξτε τι ωραία. Βλέπετε ξαφνικά μέσα στο αμάξι, δεν κατάφερα να τραβήξω πάρα πολλά πλάνα, ήθελα να τραβήξω περισσότερα αλλά δυστυχώς δεν γινότανε. Έπρεπε να φύγω άρον-άρον γιατί έχω ήδη αργήσει για το επόμενο event και δεν είναι και κοντά το ένα με το άλλο, οπότε έχω δρόμο. Πήγα στην ώρα μου, έφτασα στην ώρα μου, αλλά ξέρετε τι έπαθα. Δεν είχε πουθενά να παρκάρω, ενώ είχε παρκαδόρους. Οι άνθρωποι είχαν πελαγώσει γιατί σκάσαμε όλοι μαζί και για να τους εξυπηρετήσω προσπαθούσα στα στενά να ψάξω να βρω μόνη μου κάπου να παρκάρω. Ούτε καν, δεν έβρισκα πουθενά. Και εν τέλει αναγκάστηκα να πάω να το αφήσω εκεί να τους πω ότι δυστυχώς δεν μπορώ να κάνω κάτι. Και κάθισα πολύ λίγο, δεν την πρόλαβα όλη την παρουσίαση. Αλλά εντάξει, κατάφερα να δω έτσι 2-3 κορίτσια, να μιλήσουμε, να πούμε λίγο τα νέα μας, να ξέρετε. Πάω τώρα να βγω εθνική. Μας έχουν δώσει και μια ωραία, σε πολύ ωραίο χρώμα, τσαντούλα. Τεράστια, όλο αυτό εδώ. Σας τα δείξω μόλις γυρίσω σπίτι. Τι είναι εκεί μέσα. Φύγαμε τώρα για τα κεντρικά της L'Oréal. Ήμασταν στα διόδια δίπλα-δίπλα της κόρναρα. Αλήθεια. Είχα βγάλει τα χέρια, τα κούναγα, τίποτα. Άκουσα κορνάρισμα, αλλά λέω κανένας βλάκας είναι σαν κορνάρι. Γιατί έχω κάνει βλακία. Οκ, okay, sorry. Η βλαμμένη ήταν από δίπλα. Παρ' όλα αυτά, ξεκίνησες πρώτη και έφτασες δεύτερη. Ναι, γιατί πήγα να το παίξω έξυπνη να δω αν έχεις το πλάι. Αλλά την πάρτισα. Το έξυπνο πουλί λέει, οπότε μην την πιάνετε. Ναι, σήμερα δεν θέλει να περπατήσει για κάποιο λόγο. Δεν θέλω, όχι είναι η αλήθεια, αλλά τέλος πάντων. Εντάξει, καλά είμαστε και εδώ. Είπες που πάμε. Πάμε L'Oréal. Για να κάνουμε τι? Training. Training. Τα ξέρουμε όλα βέβαια. Αλλά ναι. Να τα φρεσκάρουμε έτσι. Είναι απαραίτητα. Μετά στη Ρίδη κάτι σου είπα και σε πήγε ξανά. Διάλειμμα από τη μάθηση. Γιατί στη L'Oréal μας κακομαθαίνουν. Τσίας.
Έχει εδώ. Τώρα κατάλαβα τι είναι αυτά εδώ. Εγώ έφαγα πιτούλα αραβική. Πολύ ωραίο. Ναι, πάρουμε να φάμε μόνο. Εδώ είναι ένα σαν μπαλκονάκι σε εκεί πάκος, δεν ξέρω πώς θα το πω. Εκεί είναι που καθόμαστε. Και δείτε τι ωραία, είναι ανοιχτά από πάνω ή είναι κλειστό? Α, ανοιχτά είναι. Wow. Θυμίζει νησάκι, καλοκαίρι. Εδώ έχει και μία ελίτσα, έχει και άλλα λουλουδάκια. Να σας δείξω και λίγο, να μην δείξω και λίγο από τα κεντρικά της L'Oréal, είναι ευκαιρία. Δείτε τι ωραία που είναι. Και δείτε και εδώ τι ωραία. Για να δω τα φώτα. Είμαστε αρκετά κουρασμένες και είπαμε ότι δεν θα πάμε από τη, από τη διάβαση. Από τη διάβαση ζούμε επικίνδυνα. Το πάμε του γρου. Το πάμε του γρου και θα πηδήξουμε και τα κάγκελα εδώ τώρα. Θα το πηδήξουμε το καγκελάκι γιατί δεν γίνεται. Τα κάγκελα, ρε. Έλα, σε θέλω να περάσεις πρώτη. Α, εγώ την ατσούμπα. Α, έχει αγκάθια. Να σου πω από εκεί. Α, έλα, καλύτερα από εδώ, ωραία. Εγώ φοράω πέδιο. Έλα, εντάξει, ευκολάκι είναι. Θες να σε κρατάω? Δώσε μου ένα χέρι. Παρακαλώ. Πού είναι? Ωραία, ωραία, φύγαμε. Τέλεια. Τώρα πότε τα ξαναλέμε? Τη Δευτέρα, ε. Δευτέρα, τι έχουμε, Lancôme. 22 του μήνα, νομίζω, ε. Νομίζω. Βρισκόμαστε στην επόμενη μέρα, όπως πάρα πολύ καλά έχετε καταλάβει. Δεν νομίζω ότι έχει χαλάσει αυτή η κρέμα. Πώς έχει γίνει έτσι, καλέ? Μόλις συνειδητοποίησα ότι έχει χαλάσει η κρέμα ματιών μου. Έφερα άλλη κρεμούλα, γιατί αυτή, ενώ την είχα χρησιμοποιήσει πριν 2-3 μέρες και όλα καλά, τώρα την άνοιξε και ήταν το μισό κρέμα, το μισό νερό. Δεν ξέρω γιατί έγινε αυτό τόσο γρήγορα. Πολύ περίεργο. Μπορεί να έχει βάλει το χεράκι και ο Αλέξανδρος τώρα που το σκέφτομαι. Πολύ πιθανό. Πάρα πολύ πιθανό. Ήρθα να κάνω εδώ λίγο την ρουτίνα μου για να φύγω να πάω γυμναστήριο, να πάω πιλάτες βασικά. Εχθές τελικά, ενώ σας είπα νωρίτερα ότι θα πηγαίναμε χθες το βράδυ, δεν πήγα γιατί κάτι έτυχε στην κοπέλα που κάνουμε πιλάτες και δεν γινόταν να πάω, οπότε κλείσαμε για σήμερα το πρωί. Να σας πω την αλήθεια, καλύτερα γιατί ήμουν χθες λίγο εξαντλημένη. Παρ' όλα αυτά όμως τα πήγαινα, δεν θα το άφηνα. Πάμε τώρα να βάλουμε και αντιλιακούλι. Δεν το συζητώ ποτέ έξω χωρίς αντιλιακό. Σας είπα εγώ τι έπαθα τις προάλλες και ήμουνα σε χάλια κατάσταση. Λαρός Ποσέ, σας έχω πει ότι έχω τρελή αδυναμία γενικότερα σε αυτή την εταιρεία. Αγαπώ πάρα πολύ τα προϊόντα της Λαρός Ποσέ. Σας έχω πει ότι με έχει βγάλει από πάρα πολύ δύσκολη θέση η Fakler Duo Plus, που ακόμα και τώρα τη χρησιμοποιώ, τις μέρες που περιμένω περίοδο, τις μέρες που έχω περίοδο και λίγες μέρες μετά, δηλαδή σχεδόν το μισό μήνα τη χρησιμοποιώ κάθε βράδυ ή κάθε πρωί ανάλογα πώς θα μου ήρθε, και γι' αυτό σπάνια θα με δείτε να πετάξω κάποιο σπυράκι ή οτιδήποτε. Ας χθενιστώ, ας πιάσω μαλλί, να ντυθώ, να φύγουμε για γυμναστήριο. Παίρνω μαζί μόνο νεράκι, πετσετούλα και μην φανταστείτε, ένα κολάν έχω όλο και όλο, το οποίο το έχω πλήνε βάλε. Αυτό εδώ το κολάν, ένα απλό. Και έχω και δύο μπλουζάκια, το οποίο είναι και τσαλακωμένο αυτή τη στιγμή και θα τα βάλω τσαλακωμένα. Είναι το άσπρο χείλιο τσαλακωμένο και είναι και το μπλε, αυτά εδώ έχω. Τρεις φορές χειρότερα τσαλακωμένα. Δεν πειράζει για το μάτι, γιατί τα είχα στριμώξει στη ντουλάπα και γίνανε χάλια. Outfit γυμναστηρίου, έβαλα τη λιγότερη τσαλακωμένη μπλούζα, οπότε επέλεξα την άσπρη. Ένα απλό κολάν, παιδιά, τίποτα σπουδαίο. Και καλτσούλα ψηλή, γιατί οι άλλες οι κοντές δεν με βολεύουν τελικά, κατάλαβα. Αλλά πρέπει να βρω, επειδή έχει κάτω παρκέ, καλά το λέω, νομίζω, πρέπει να βρω κάλτσες που έχουν από κάτω βεντουζίτσες. Δεν ξέρω αν ξέρετε κάτι, αλλά ψάχνω τέτοια σε ανδρικό νούμερο, γιατί εγώ φοράω μεγάλο παπούτσι, ναι.
Μόλις έφτασα και δεν μπορούσα να μου τύχει τίποτα καλύτερο από αυτό που μου τύχε. Διότι αυτό το αυτοκίνητο δεν το ξέρω καλά. Και μου τύχε τεράστια θέση, οπότε μπορούσα άνετα να το παρκάρω. Και μου τύχε και θέση με σκιά. Δηλαδή, λέω, δεν μπορούσε να μου συμβεί κάτι άλλο. Γιατί επίσημα, πιο καλό εννοώ, επίσημα φτάσαμε στην περίοδο που παρακαλάμε να βρίσκουμε θέσεις με σκιά να παρκάρουμε τα αυτοκίνητα. Σήμερα λέει 22 βαθμούς ότι έχει αυτή τη στιγμή. Η ώρα είναι 11 παρά 10. Okay. Θα δούμε. Τσάντα γυμναστηρίου δεν έχω, αυτή παίρνω να σας πω την αλήθεια, την οποία κάτι πρέπει να κάνω γιατί δεν αντέχω άλλο. Ενώ όλο το χειμώνα την είχα πάρα πολύ τακτοποιημένα με τη θηκούλα, το τελευταίο μήνα χάνει μάνα το παιδί και το παιδί τη μάνα. Δε μέσα χάνω κινητά, χάνω κλειδιά. Δεν βρίσκω τίποτα, δεν ξέρω τι έχει γίνει. Ενώ πάντα τα έβαζα οργανωμένα και ωραία, δεν ξέρω. Και απλά για το γυμναστήριο έχω πάρει το νεράκι μου, για πιλάτες τέλος πάντων, πετσετούλα και την κάμερα που δεν ξέρω αν θα μπορέσω να τραβήξω. Θα ρωτήσω να δω τι και πώς. Και θέλω να σας πω ότι μου έχει κολλήσει, ρε παιδιά. Καθίστε τώρα, επειδή έχω λίγο χρόνο. Μου έχει κολλήσει να πάρω αυτή εδώ την τσάντα. Θυμάστε που πήγα μια μέρα στο Golden Hall και είδα μια τσαντούλα Longchamp και κόλλησα? Αυτή εδώ μου έχει κολλήσει να πάρω στο μεσαίο μέγεθος όμως, ούτε τη μεγάλη ούτε την πολύ μικρή, με το κοντό λουράκι, γιατί έχει και πιο μακρύ χερούλι. Και σε αυτό το χρώμα. Αλλά δεν ξέρω, λίγο κάπως ζορίζομαι. Είχα παλιότερα μία μαύρη Longchamp και μία ταμπάν, δεν κάνω λάθος, αλλά δεν τις έχω πλέον γιατί μου είχαν χαλάσει και τις είχα πετάξει. Και τώρα κάθομαι και λέω, την έχεις ανάγκη, δεν την έχεις ανάγκη, την έχεις ανάγκη και δεν ξέρω τι να κάνω. Βέβαια, εγώ πάντα σε γιορτή και γενέθλιά μου παίρνω ένα δωράκι και επειδή τώρα το καλοκαίρι έχω την γιορτή μου, είπα μήπως μου το πάρω λίγο νωρίτερα, να μου το πάρω τώρα Μάιο ας πούμε. Αλλά θα δω, προσπαθώ να... Θα ρίξω μια ματιά να θυμηθώ τι τσάντες έχω γιατί ξεχνάω και βλέποντας και κάνοντας. Αλλά πείτε μου αν σας αρέσει και σας αυτή η τσάντα. Δείτε τι ωραία που είναι. Αλλά τι έμαθα τώρα, ότι ακυρώσανε οι άλλες οι κοπέλες και θα είμαι μόνη μου. Ρίτσα, σε παρακαλώ, σε θέλω χαλαρή. Τι με περιμένει, λέγε. Και τη λογοθεραπεία μας. Την πήγαμε και τις πιλάτες μας, τις κάναμε και τα όλα μας. Πάω να μπορώ να κάνω ένα μπανάκι τώρα, γιατί δεν την παλεύω. Θέλω μετά να μπαίνω κατευθείαν για μπάνιο. Εγώ πιλάτες ξεκίνησα, πιλάτες κρεβάτι, γιατί όταν το Γενάρη που σας έλεγα ότι έτρεχα όλο σε γιατρούς, γιατί κάτι συνέβαινε και δεν βρίσκαμε και σουξουμουξουμε, αλλά και πέρασε και από έναν ορθοπαιδικό. Και μου είπε ο ορθοπαιδικός ότι αν δεν ξεκινήσω άμεσα πιλάτες κρεβάτι, επειδή καμπουριάζω, θα έχω πολύ μεγάλο πρόβλημα μεγαλώνοντας. Δεν υπάρχει, μου λέει, καμία φαρμακευτική αγωγή για εσένα πέρα από πιλάτες. Τέλος πάντων, και λέω, άιντε ξεκινήσω να δούμε, γιατί σας έχω πει ότι εγώ έχω τσακωθεί με τη γυμναστική. Δεν μπορώ, δεν θέλω να κουράζομαι. Δεν μ' αρέσει να κάνω γυμναστική καθόλου. Έχω σκουριάσει και σκεφτείτε ότι πήγα σε αθλητικό σχολείο. Δηλαδή, αυτό που το λέω, μου λένε, πώς γίνεται αυτό. Δεν ξέρω τι έπαθα. Κάτι συνέβη και νομίζω και χάλασα. Θέλεις νεράκι? Όχι, για το ράβι που έχω. Έφτιαξα μία σαλατούλα και την κατευχαριστήθηκα. Μαρούλι, φέτα, κάπαρι και καλαμποκάκι.
πάρα πολύ ωραία. Δεν είχα αγγούρι, διαφορετικά θα φτιάχνω χωριάτικη, η οποία τώρα που ανοίγει ο καιρός και ζεσταίνει είναι ό,τι πρέπει, έτσι, και για βραδινό μου κάθεται ελαφριά και τέλεια. Και ήρθε εδώ στο δωμάτιο, επειδή μέσα γίνεται χαμός, τον Αλέξανδρο τον έχουν πιάσει οι χορευτικές του ικανότητες, του βγήκαν ξαφνικά και βάζει μουσική και γίνεται χαμός. Έφτιαξα το ρόφημα λεβάντας μου, και τώρα που έφτιαξα το ρόφημα λεβάντας και είπα λεβάντα, θυμήθηκα ότι δεν σας μίλησα καθόλου για τον καθαριστή αέρα και είμαι σίγουρη ότι θα έχετε απορίες. Οπότε, καθίστε να το κλείσω γιατί κάνει λίγο θόρυβο, να ξέρετε. Είναι αυτός εδώ, τον οποίο δεν έχουμε πάρα πολλά χρόνια, είναι της μαμάς μου, αλλά όταν είναι η περίοδος έτσι με σκόνη, γύρι και τα σχετικά, της το καβατζώνω και το παίρνω πάνω. Εμάς κάνει καθαρισμό αέρα και ο αφιγραντήρας μας, αλλά θέλω και κάτι έξτρα για να με βοηθάει όσο γίνεται. Βέβαια προσέχω πάρα πολύ και το άνοιγμα των τζαμιών και τι ώρες το κάνω, πώς είναι η μέρα έξω με γύρι, σκόνη και τα σχετικά. Φέτος δεν με έχει πειράξει τόσο πολύ όσο άλλες χρονιές. Νιώθω πολύ καλύτερα, δεν είμαι 100% καλά με τις μέρες που δεν έχουμε γύρι και σκόνη, αλλά είμαι πολύ καλύτερα από άλλες χρονιές. Λοιπόν, αυτός εδώ είναι ο καθαριστής αέρα. Από εδώ ανοίγει, αλλά τώρα τον έκλεισα γιατί κάνει αρκετό θόρυβο. Από εδώ κάνει κάτι φωτάκια και τέτοια, αλλά ούτε καν δεν το βάζω, δεν μου αρέσει. Και εδώ μέσα στο δοχείο βάζεις νερό και στην ουσία ρουφάει αέρα από πίσω, κάπως καθαρίζει με τη βοήθεια του νερού τον αέρα και πετάει τον καθαρό από εδώ. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σαν αρωματοθεραπεία, δηλαδή μπορείς να βάλεις εθέρα ελαιά σου μέσα και να αρωματίζει το χώρο και να μυρίζει τέλεια. Απλά να βρίσκεται ωραία, καλά εθέρα ελαιά. Μην βάζετε ό,τι να είναι που να έχουν μέσα χημικά και τέτοια. Να βρίσκεται ωραία για να κάνετε τη δουλειά σας σωστά. Και το θυμήθηκα τώρα επειδή ανέφερα λεβάντα, γιατί τώρα που βραδιάζει θα αδειάσω το νεράκι να βάλω φρέσκο, καθαρό δηλαδή, και να ρίξω και δύο σταγονίτσες λεβάντας μέσα, να αρχίζει να μυρίζει εδώ στο δωμάτιο, να αρχίζουμε να χαλαρώνουμε, να μας πάρει ο ύπνος πιο ωραία και μαζί με το ρόφημα εδώ που σας έχω πει ότι έχει τρομερές ιδιότητες, να μπείτε να το δείτε, κάπως θα κοιμηθώ έτσι λίγο πιο χαλαρά. Και επειδή τώρα τελειώνω σιγά σιγά τη δουλειά μου στον υπολογιστή και θέλω να καθίσω να διαβάσω βιβλιαράκι, να πιω τρόφιμά μου και να χαλαρώσω να κοιμηθώ, ενώ θα σας έλεγα καληνύχτα και θα σας χαιρετούσα για αυτό το βίντεο, προέκυψε κάτι πολύ αναπάντεχο και πολύ ωραίο, οπότε θα συνεχίσω το vlog αυτό και αύριο για ακόμα μια ημέρα, τρίτη μέρα, και αυτό γιατί θέλω να μοιραστώ μαζί σας κάτι που μου είπανε. Και θα πάω εγώ αύριο να μάθω περισσότερα, να πάρω και αυτά που είναι να πάρω και θα σας τα πω όλα, δεν το συζητώ. Γιατί είναι μια περίοδος δύσκολη τώρα, ειδικά για όσους έχετε βαφτιστήρια. Είναι μια περίοδος που βάζουμε το χέρι βαθιά στην τσέπη και νομίζω πως ό,τι πιο οικονομικό μπορούμε να το πάρουμε, καλό είναι, καλοδεχούμενο. Εγώ ας πούμε τέτοιες μέρες ειδικά κοιτάζω να δω τι προσφορές κυκλοφορούν και τα σχετικά. Σας έδωσα στο προηγούμενο βίντεο για λαμπάδες, θα σας ξαναθυμίσω κωδικό για λαμπάδα σε αυτό το βίντεο, αλλά και για κάτι ακόμα. Οπότε μείνετε συντονισμένοι και πάμε να δούμε παρέα και την αυριανή ημέρα. Σύριαλ έχει γίνει αυτό το vlog. Θέλω να σας ενημερώσω ότι δεν βρισκόμαστε στην επόμενη μέρα, βρισκόμαστε στη μεθεπόμενη ημέρα. Εχθές γύρισα πάρα πολύ αργά στο σπίτι, είχα πάρα πολλές δουλειές στο κέντρο και σήμερα πάλι τα ίδια. Οπότε κάθομαι τώρα νωρίς το πρωί να γυρίσω αυτό το κομμάτι για να φύγω. Έχω βάλει εδώ τα αντιλιακά μου, τα αυτά μου. Πάω να χτενιστώ, δεν θα βαφτώ σήμερα. Να χτενιστώ, να ντυθώ και να φύγω άρον-άρον. Είναι έτσι λίγο μια δύσκολη περίοδος, αλλά όλα καλά, πάνε όλα πολύ καλά. Και σας κράτησα γιατί πήγα χθες από το κατάστημα Κόσμο Σπορτ στην Ερμού, όπου κάνουμε στο Instagram μια συνεργασία, αλλά θέλω να σας τα μεταφέρω και σας εδώ γιατί δεν έχετε Instagram πολλές, και για όλους τους νονούς νονές και όχι μόνο, και για τους γονείς που με τα παπούτσια ξέρουμε ότι τα παιδιά χρειάζονται πολύ συχνά αλλαγή. Έχεις όλη τη συλλογή Adidas Sportwear μέχρι τις 26 του μήνα 15%. Οπότε ξέρετε, θα σας βάλω από κάτω και έκπτωση για λαμπάδες, αλλά και έκπτωση για παπούτσια. Βεβαίως, ό,τι καλύτερο μπορώ το κάνω. Μόλις μου είπαν για αυτή τη συνεργασία, τρελάθηκα, χοροπήδαγα από τη χαρά μου, γιατί μου αρέσει να δίνω ειδικά τέτοιες μέρες εκπτωτικούς κωδικούς. Και να σας δείξω λίγο να πάρετε ιδέες. Αυτό το διαλέξαμε για τον Αλέξανδρο, το οποίο βασικά μόνος του το διάλεξε, του άρεσε πάρα πολύ και έχει σκράτς εννοείται. Πολύ ωραίο, το οποίο και από μόνο του είχε πολύ πολύ καλή τιμή. Πολύ καλή τιμή από μόνο του και με το 15%
Σκεφτείτε πόσο ωραία είναι τα πράγματα. Για το βαφτιστήρι μου επέλεξα αυτό εδώ. Μου αρέσει πάρα πολύ σαν παπούτσι, αλλά έψαχνα, δεν είχε και πάρα πολλές επιλογές σε τόσο μεγάλο νούμερο, γιατί φοράει 39,5 με scratch, είναι η αλήθεια. Και ήθελα να του πάρω κάτι όχι πολύ αθλητικό, κάτι να μπορεί να το βάλει και με ένα τζινάκι και να το βάλει και με τη φορμούλα του στο σχολείο. Νομίζω πως αυτό φοριέται και με τους δύο τρόπους, όπως και αυτό που πήραμε και στον Αλέξανδρο. Μου αρέσει να μπορεί δηλαδή το παπούτσι να φορηθεί. Σκεφτείτε το τώρα αυτό, και αυτό βέβαια εδώ του ανιψιού μου. Με ανιψιού μου λέω, γιατί τον έχω και ανιψιού και τον έχω βαφτίσει. Με τζινάκι, αλλά και με φόρμα. Με όλα πάει. Εχθές του Αλέξανδρου του τα δοκιμάσαμε κιόλας με τζινάκι και ήταν εντάξει. Πάρα πολύ ωραία. Και επειδή έχω πάρει το θέμα πιλάτες, τέλος πάντων άθλησης γενικότερα, γιατί θέλω να δοκιμάσω και άλλα πράγματα σιγά σιγά, θα δούμε και άλλα πράγματα να ξέρετε, πολύ ζεστά, είπα να εκμεταλλευτώ την προσφορά και για μένα και πήρα ένα δύο πράγματα. Πήρα ένα κολάν το οποίο έχει αυτές τις γραμμές στο πλάι που μου αρέσουν και εδώ πέρα γράφει έτσι Adidas, αλλά μου άρεσε το χρώμα πάρα πολύ, που δεν είναι ούτε μοβ, ούτε ροζ, ούτε σαπιομήλο, είναι κάτι μεταξύ σειρμού και αποβάθρες που λένε. Και επίσης πήρα μία μπλουζίτσα, έτσι κι αλλιώς αυτά της γυμναστικής, επειδή δεν έχω πολλά εγώ ρούχα γιατί τη σχένω με τη γυμναστική. Πήρα μία μπλούζα για να την έχω πλήν ευάλω, να τη συνδυάζω και με το κολάν, αλλά και με αυτό το τέλειο το shorts, το οποίο είναι του ονείρου. Του είναι πάρα πολύ ωραίο. Θα με δείτε πολύ συχνά να το φορώ, γιατί δεν θα το φορώ μόνο στο γυμναστήριο σίγουρα. Αυτό ήθελα να σας πω για να γνωρίζετε ότι υπάρχουν αυτές οι προσφορές και είναι τέλειες να τις εκμεταλλευτείτε. Μην τις χάσετε. Είναι πραγματικά κρίμα να το χάσετε τώρα, επειδή ψάχνεστε όλοι τώρα για λαμπάδες, παπούτσια. Θα σας τα έχω όλα αναλυτικά από κάτω. Και μπορείτε επίσης και τους δύο κώδικους, και για τις λαμπάδες και για τα παπούτσια, να τους εξαργυρώσετε είτε από φυσικό κατάστημα είτε ηλεκτρονικά. Και πάμε τώρα στα δικά μας, γιατί είμαι σίγουρη ότι θα περιμένετε πώς και πώς. Αποφάσισα να σας δώσω τα δωράκια που πήρα προχθές από τα events που πήγα, να τα δώσω σε έναν ή μία τυχερή από εσάς. Και ελάτε λίγο να σας δείξω πάνω κάτω, όχι πάνω κάτω, όλα τι έχουν μέσα. Από το events L'Oréal πήρα έναν ωρό Vichy Mineral 89, πήρα ένα serum από La Roche-Posay και πήρα και μία κρέμα από CeraVe. Αυτά τα τρία είναι από L'Oréal. Και από Schwarzkopf μας δώσαν αυτό το υπέροχο κουτί, που άμα αυτός ή αυτή που θα το κερδίσει μένει κοντά μου, θα το πάω για να έχει το κουτί, γιατί δείτε τι ωραίο που είναι μέσα. Έχει μέσα τρία προϊόντα μαλλιών πάνω-πάνω, έχει ένα καθρεφτάκι με το σήμα του Schwarzkopf και εδώ κοιτάξτε τι ωραίο. Νομίζω ότι θα χαρεί πολύ αυτός που θα το κερδίσει να το πάρει έτσι, αλλά τώρα αυτό για να σταλεί με κουρίρ δεν γίνεται, θα κοστίσει πάρα πολύ. Και θέλω να πιστεύω ότι αν κερδίσει κάποιος εδώ κοντά θα είναι πολύ ωραίο έτσι να το δει. Τέλος πάντων θα δείξει, αλλιώς θα πάνε μόνο τα προϊόντα. Και επίσης έχει μέσα αυτό το νεσεσέρ με σορτής κράντσι και αυτή τη βούρτσα. Όλα αυτά θα τα κερδίσει ένα σημείο τυχερή. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να μου αφήσετε ένα σχόλιο από κάτω, γιατί από τα σχόλια θα βγάλω τον νικητή. Κάντε μου μια εγγραφή και ένα like στο βίντεο, γιατί με βοηθάει πάρα πολύ να ξέρετε. Βασικά όλα, και να μου κάνετε εγγραφή και like και ένα σχόλιο, έτσι μια καρδουλένα με κάτι να ξέρετε ότι με βοηθάει πάρα πολύ. Και αυτά, δεν έχω να σας πω κάτι άλλο, ελπίζω αυτό το βίντεο να μην σας κούρασε, επειδή ήταν έτσι πολλές μέρες και ένα μπέρδεμα σκέτο νιώθω ότι έχει βγει, αλλά είναι και ένα μπέρδεμα αυτές οι μέρες, δεν θα σας πω ψέματα. Και να το ξέρετε αυτό, γιατί σας το έχω ξαναπεί, επειδή η πλατφόρμα του YouTube είναι η πλατφόρμα που νιώθω εγώ, σας το έχω πει άπειρες φορές αυτό, αλλά είναι μια πλατφόρμα που την έχω χτίσει με πάρα πολύ κόπο και αγάπη και είναι πιο παλιά μου πλατφόρμα από όλα τα υπόλοιπα social media. Νιώθω πραγματικά ο εαυτός μου εδώ και να ξέρετε ότι αν ένα βίντεο είναι λίγο έτσι, είμαι κι εγώ πραγματικά έτσι. Αν ένα βίντεο τσουλάει χαλαρά και ωραία που μου στέλνετε, με ηρεμείς, με κάνεις μεράνες, είμαι κι εγώ έτσι. Να ξέρετε ότι είναι ανάλογα με τη διάθεσή μου εδώ. Αυτά πουλάκια μου, σας αφήνω να φύγω να πάω κέντρο να κάνω τις δουλίτσες μου. Ελπίζω να σας κράτησα όμορφη παρέα και ραντεβού το επόμενο Σάββατο με νέο βίντεο. Και μετά πρώτο Θεός θα ξεκινήσουν οι βλογκοστές. Να πάνε όλα καλά και λογικά θα ξεκινήσουν οι βλογκοστές. Αυτά. Σας φιλώ, σας χαιρετώ και τα λέμε σύντομα. Να προσέχετε.